Αχάριστης εσύ! Εγώ σκοτώνομαι να σου φέρω εδώ μέσα να έχεις τα πάντα και εσύ δεν αναγνωρίζεις τίποτα. Μόνο εγώ έχω υποχρεώσεις. Εσύ ένα κουμπί δεν μπορείς να ράψεις. 200 κουμπιά το χρόνο σου ράβουμε, κύριε. Και επειδή ξεχάσαμε να σου ράψουμε τον 201ο, το έκανε ζήτημα. Σα δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Ορίστε, πάρτο. Δεν υποφέρετε πια, δεν υποφέρετε. Δεν φταίει αυτός. Εσύ τον έχεις κακομάθει. Μητέρα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Όχι, δεν σταματάω. Δεν μπορώ κάθε φορά που έρχομαι εδώ να βλέπω αυτή την κατάσταση. Παιδί μου είσαι, μπορώ να σε βλέπω δυστυχισμένο. Άσε τις υπερβολές τώρα. Τι υπερβολές, οι καυγάδες και η γκρίνια τι είναι, ευτυχία. Και τι θέλεις να κάνω. Διαζύγιο. Μα δεν μου λες, τρελάθηκες τελείως. Δεν σου είπα να πάρεις διαζύγιο, ηλίθιο πλάσμα. Και τι μου είπες να κάνω. Να το χρησιμοποιήσεις σαν απειλή. Στα καλά καθούμενα θα ζητήσω διαζύγιο. Στα καλά καθούμενα, δεν είναι οι καυγάδες σας εδώ μέσα. Αυτούς τους καυγάδες τους έχουν όλα τα ζευγάρια. Γι' αυτό και τα διαζύγια είναι τόσο πολλά τον τελευταίο καιρό. Μα εγώ δεν θέλω να χωρίσω, πας σε καλό σου. Δεν σου είπα να χωρίσεις, σου είπα να τον απειλήσεις. Μη μου βάζεις πες του εμένα τις φωνές, Παύλο, γιατί υπάρχουν και διαζύγια. Ή πες του, δεν μου λες, αν θέλεις να χωρίσουμε, πες του στα ίσια. Δεν μπορώ να πω εγώ αυτά τα πράγματα. Τότε μη μου λες δεν υποφέρετε και δεν υποφέρετε, γιατί σ' αρέσει, είσαι μαζόχα. Μοιάζεις του πατέρα σου, δεν μοιάζεις σε μένα. Έλα, σώπασε τώρα, μην μας ακούσει. Η αδερφή του θα είναι. Η αδερφή του και η μάνα του. Δεν μου λες πήγατε να δείτε για τα οικόπεδα. Όχι, σήμερα θα πάμε. Έλα να κάτσουμε στο σαλόνι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, πεθαρά μου, τι κάνεις. Γεια σας, καλά. Γεια σας, αργήσαμε, αλλά δεν μπορούσα να φύγω. Μ' είχε φάει με την κρίνια της η μάνα μου από το πρωί. Μοιάζει του γιού της. Πες το ψέματα, ίδιος είναι ο αδελφός μου. Εγώ ευτυχώς πήρα από αλλού, από τον πατέρα μου. Ήσυχο ανθρωπάκι. Καυγαδάκι, είχατε, δεν βλέπω χαμόγελα. Άστα τώρα. Α, εσείς χτυπήσατε. Γιατί τόση έκπληξη, δεν μας περίμενες. Όχι, δεν σας περίμενα. Τι θα πει όχι. Δεν έχουμε ραντεβού σήμερα με τον άνθρωπο να πάμε να μας δείξει τα οικόπεδα. Ούτε που το θυμήθηκα. Τι θα πει ούτε που το θυμήθηκες, άντε σηκωθείτε να φύγουμε, έχουμε αργήσει. Δεν γίνεται να πάμε σήμερα, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δικαιολογίες, να αρέσει, αυτός είσαι. Αν δεν θες να βοηθήσεις, κύριε, να το πεις καθαρά. Μπέτη, δεν θέλω να βοηθήσω. Το ζήτημα δεν είναι μόνο δικό σας, είναι και δικό τους. Πρέπει να πάρουν και αυτοί οικόπεδο. Τι θα πει πρέπει, κυρία Γεωργία Ζωζέτ, άμα δεν έχουμε όσο και να πρέπει, δεν παίρνουμε. Τι θα πει δεν έχετε, αγόρι μου. 15.000 το μήνα είναι αυτές, δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Για το δικό σας. Όχι δικό μας. Για τη μητέρα μας το παίρνουμε. Εντάξει, 15.000 για τη μητέρα μας και 30.000 για την κυρία από εδώ, 45.000. Το οικόπεδο δεν είναι μόνο για την κυρία από εδώ που τη λένε Ελένη. Σου θυμίζω το όνομα γιατί όλο και το ξεχνάς τελευταία. Είναι και για σένα. Άμα βάλατε κάτι στο μυαλό σας, δεν σας το βγάζει κανείς με τίποτα. Βρήκε ο τελευταίος άνθρωπος σήμερα, ο πιο φτωχός έχει ένα οικοπεδάκι. Διαμέρισμα δεν έχουν, οικοπεδάκι όμως έχουν. Βλέπεις, ο κόσμος έχει ανάγκη να πάρει λίγο καθαρό αέρα. Μην του τα λες, δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Αυτός κοιτάζει μόνο να μην βγάλει καμία δεκάρα από το πορτοφόλι. Ποια δεκάρα, μωρέ, ποια δεκάρα, περισσεύει και τίποτα. 5 βγάζω, 10 μου παίρνουνε. Το ξέρω ότι εκεί θα καταλήξεις. Τι να κάνω. Εγώ ήθελα να χωρίσω. Πες μου, βρε. Όσο καιρό ήμουν με τον Αριστίδη, σου ζήτησα ποτέ μια δραχμή. Ποτέ δεν σου ζήτησα. Ναι, δεν μου ζήτησες γιατί στάθηνα μόνος μου. Τι της έδωσες, βρε. Ένα διαμέρισμα της έδωσες και αυτό συνέχεια το χτυπάς. Ελάτε, σταματήστε τώρα. Ναι, όχι, Ελένη μου. Μια ζωή μου το κοπανάει. Πάρ' το πίσω, βρε. Θες να το πάρεις πίσω, πάρ' το πίσω. Και την κρεβατοκάμερα που μου πήρες και αυτή να την πάρεις να με αφήσεις να κοιμάμαι στο πάτωμα. Προτιμώ, βρε, να στα δώσω πίσω παρά να σε έχω μια ζωή να μου χτυπάς ότι μου έδωσες και μου έδωσες. Τι μου έδωσες, βρε. Τι μου έδωσες. Άλλα αδέλφια πρικίζουν τις αδελφές σου με ολόκληρες πολυκατοικίες και εσύ μας επίπλωσες ένα παλιό διαμέρισμα και μας το έχεις κάνει θέμα. Ένα σαλονάκι βρε, σου ζήτησα λιγάκι καλύτερο. Και τίποτα εκεί, το φτηνό. Ας την τραπεζαρία. Καλά που βάλει μάνα μας αυτές 150.000, γιατί αν περιμέναμε από σένα. Τελείωσες. Μα πια. Το έχω παράπονο. Εντάξει λοιπόν, άντε. Πάμε να το δούμε το ρημάδι, το οικόπεδο, να σας το πάρω να τελειώνουμε. Δεν πάτε μόνο για την Αφροδίτη και την Πέττη, πάτε και για εσάς. Εντάξει, και για μας και για εσάς και για όλους μας. Μα είναι ευκαιρία. 30.000 το μήνα είναι αυτές. Ούτε που θα τις καταλάβετε. Να, η ευκαιρία που λέμε δηλαδή, έτσι. Άντε λοιπόν, πάμε.
Άντε! Μια στιγμή θα πάω να ρωτήσω εδώ πέρα κάτι και έρχομαι. Εντάξει. Πω πω! Αριστούργημα παραλία, ε! Και εδώ δεν πρέπει να έρχεται πολλοί κόσμος. Τις Κυριακές όλα τι θα έχει λίγη φασαρία. Εμείς δεν θα βγαίνουμε τις Κυριακές. Έτσι, Παύλο. Έτσι. Εγώ θα σηκώνομαι πρωί-πρωί και θα έρχομαι για μπάνιο. Ξέρεις τι ωραία που είναι το πρωί το μπάνιο. Α, εμένα μ' αρέσει το βραδινό. Έχετε κάνει βραδινό μπάνιο? Μια φορά. Πάντως εδώ τα νερά πρέπει να είναι πολύ καθαρά. Βέβαια. Μα πες μου, Παύλο μου, δεν είναι ευκαιρία, αγόρι μου μεγάλη, να πάρεις με 30.000 το μήνα οικόπεδο δίπλα σε αυτή την εκπληκτική θάλασσα. Τώρα εδώ που τα λέμε είναι. Είπα εγώ ότι δεν είναι. Και μ' αρέσει κιόλας γιατί έχει άμμο, χοντρία μου. Μένα μ' αρέσει η χοντρία μου. Και θα του πάρω και μια βαρκούλα πλαστική. Ναι, μωρέ. Και αργότερα θα του βάλουμε και μια εξολέβιο που λένε και μεταχειρισμένο. Ωραία, και θα βγαίνουμε για ψάρεμα. Ξέρεις τι ψάρι μπορεί να πιάσει εδώ? Ου, καλά είσαι, πολύ ψάρι. Δεν ξέρω όμως αν πουλάνε σπίτια προκάτω με δόσεις. Δεν μπορεί, θα πουλάνε. Παύλο μου, θα πουλάνε. Άμα δεν πουλάνε, θα πάρουμε ένα μεγάλο αντίσκηνο να τη βολέψουμε και αργότερα βλέπουμε, έτσι. Έτσι κι αλλιώς μικρή στις κατασκηνώσεις που μέναμε, σαν αντίσκηνο δεν μέναμε. Το παν είναι να είσαι δίπλα στη θάλασσα. Όχι. Λοιπόν, μπράβο σας, πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Εμπρός, ανεβείτε. Πάμε. Πού να ανεβούμε? Στο αυτοκίνητο, πάμε για πιο εκεί. Πού πιο εκεί? Από εδώ. Τι, αυτό το δρόμο θα πάρουμε? Ναι, από εδώ. Αυτός ο δρόμος τραβάει προς τα πάνω. Τραβάει προς τα οικόπεδα, εμπρός, μπείτε. Έλα, πάμε. Παύλο, ανέβα, πάμε να δούμε τα οικόπεδα. Ναι, αλλά φεύγουμε από τη θάλασσα. Έλα, καλά, θα ξανάρθουμε. Έλα, Παύλο, πάμε. Έλα. Πολύ ανεβαίνουμε. Θα κατέβουμε, Παύλο. Φαίνεται πως θα είναι από την άλλη μεριά η θάλασσα. Σταματήσαμε. Γιατί σταματήσαμε, δεν μ' αρέσει αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κατεβείτε όλοι κάτω. Α, ωραία. Ευχαριστούμε. Πάπα. Έλα και κλαίω. Τώρα θα περπατήσουμε για λίγο, γιατί ο δρόμος δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Βέβαια, ως του χρόνου θα είναι εντάξει. Παρακαλώ, ακολουθήστε με. Μάνα, η θάλασσα την αφήσαμε πίσω. Θα έχει άλλη από μπροστά. Έλα, πάμε. Καλά. Τώρα. Έλα, κουκλώ μου. Έλα, παιδί μου, βοήθησε λίγο εδώ το κρασάκι. Τι να βοηθήσει, τι να βοηθήσει. Πω, 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 πρόσεχε λίγο. Ελάτε. Α, πα, 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 πα. Πρόσεχε. Μάνα, πολύ ανεβαίνουμε, μάνα. Έλα, σε λίγο θα κατέβουμε. Άντε, να δούμε. Έλα, παιδί μου. Φτάσαμε. Πού φτάσαμε? Στα οικόπεδα της Πολυθέας. Αυτά εδώ που βλέπετε έχουν πουληθεί. Έχω μερικά εκεί κάτω στην πλατεία της Δημαρχίας. Εκεί κάτω είναι η Δημαρχία. Ωραίο κτίριο είναι η Δημαρχία. Τι ρυθμό είναι? Με κοροϊδεύετε, κύριε. Θα χτιστεί. Και πολύ σύντομα, μάλιστα. Έχω και μερικά στην πλατεία της Εκκλησίας. Θα χτιστεί και η Εκκλησία, έτσι. Και βέβαια θα χτιστεί. Ωραία, λοιπόν, άντε χτίσαμε τη Δημαρχία. Άντε να κάνουμε άρα να ανακτήσουμε και την Εκκλησία. Τη θάλασσα όμως, πώς θα τη φέρουμε εδώ πάνω? Ποια θάλασσα, κύριε? Τη θάλασσα που διαφημίζεις, κύριε. Και αυτή εκεί κάτω που βλέπεις, κύριε, τι είναι? Θάλασσα δεν είναι? Είσαι απατεώνας. Πάμε, παρακαλώ. Κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σου δίνω το δικαίωμα να με προσβάλλεις, εντάξει? Όχι, και στο ξαναλέω, ρε. Είσαι απατεώνας, γιατί μου διαφημίζεις παραθαλάσσια οικόπεδα και κάνω 2 ώρες ορειβασία για να τα δω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αυτά εδώ είναι τα οικόπεδα. Αν θέλεις, τα παίρνεις. Αν δεν θέλεις, δεν τα παίρνεις. Και κοίταξε να δεις, μη μου μιλάς πολύ πολύ, γιατί άμα θέλω, σε αφήνω και εδώ και έρχεσαι στην Αθήνα με τα πόδια, εντάξει? Και θα αφήσει εδώ, ρε, κατάλληλο στα Αθήνα με τα πόδια μου, στο λαρί, κύριε. Καλά το έκανες. Και ύστερα πώς έφυγες? Πήρα τα αυτοκίνητα και έφυγα. Και αυτόν τον άφησες εκεί? Όχι, βέβαια, τον πήρα και αυτό μαζί μας. Αλλά το ξύλο που είχε φάει δεν μπορούσε να οδηγήσει. Ύστερα από αυτό που έκανες, ανέβηκες πολύ στην εκτίμησή μου. Οι απατεώνες μόνο έτσι αντιμετωπίζονται.
Ορίστε, παίρνω, ξαναπαίρνω, τίποτα μιλάει. Παίρνω συνέχεια. Κάνω και τίποτα άλλο. Έλληνας, φλίαρος, παιδί μου. Τίποτα, πρέπει να βγει ένα αυτόματο μηχάνημα. Σήκωσε το ακουστικό, ό,τι έχεις να πεις θα το πεις σε δύο λεπτά. Περάσαν τα δύο λεπτά, κλακ να κλείνει. Όχι, δύο λεπτά, βρε Μάρθα, είναι πολύ λίγο. Και πολλά είναι. Ένα λεπτό φτάνει και περισσεύει. Δεκάρικο και λεπτό. Η φλιαρία να πληρώνεται. Εσύ θα πλήρωνα τα περισσότερα, γιατί άμα σηκώσει το ακουστικό, ξεχνιέσαι με τις ώρες. Εγώ λέω ουσιαστικά πράγματα. Όλοι οι φλιαροί νομίζουν ότι λένε ουσιαστικά πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, εσένα δεν σε συμφέρει το αυτόματο μηχάνημα. Θα τρώγες όλο σου το μισθό στο τηλέφωνο. Δεν είσαι καλά, γάτα ή μαρθούλα. Τα μεγάλα τηλεφωνήματα δεν θα τα έκανα από το σπίτι μου. Και από πού θα τα έκανα, από το σπίτι μου? Αχ, εσύ είσαι φίλο μου, από εδώ θα τα έκανα. Να του εκδικηθώ που δεν μου δίνουν αύξηση. Να δω τι θα κάνετε χωρίς εμένα, μέχρι τον ταχυδρόμο κάνω. Παύλα, ηλιογραφία. Μάρθα, και εσύ, ξένα φάκελο από την εφορία. Την εφορία? Ναι. Α, δεν θέλω τέτοια. Τι εφορία? Εγώ την εφορία την πλήρωσα. Πού είμαστε καλά. Λοιπόν, επειδή πιο πάνω διαφορά του κυρίου σπόρου μεταξύ δήλωση και ελέγχου κυμαίνεται και προβλέπει την επιβολή προστίμου. Άκου πρόστιμο! Γιατί πρόστιμο, δεν το πλήρωσες στο φόρο? Γι' αυτό μου βάλαν πρόστιμο. Στην Ελλάδα το πρόστιμο το τρώνε τα κορόιδα, οι νομοταγείς. Είδες κανένα μεγάλο απατεώνα να πληρώνει πρόστιμο? Κανείς. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα πάω να τους βρίσω. Όχι, Μάρθα, μην τους βρίσεις. Θα τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Βρε, χειρότερα από ό,τι είναι, δεν γίνεται. Άκου, 396.000 φόρος. Αν σας λείπουν λεφτά, κυρία, να πάτε να τα πάρετε από αυτούς που τα έχουν. Όχι από τη Μαρθούλα, τη μικρομεσαία. Σε αυτόν τον τόπο, Μαρθούλα, όλα οι μικρομεσαίοι τα πληρώνουν. Γι' αυτό και εγώ θα πάω εκεί αύριο να τους βρίσω. Πληρώνω και βρίζω. Ή μάλλον βρίζω και πληρώνω. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Ποιος χαίρεται? Εγώ δεν χαίρομαι καθόλου που πήγα εδώ μέσα. Εσείς χαίρεστε που μας θαρπάζετε. Σας παρακαλώ, κυρία μου, τι λέτε? Λέω ότι μας θαρπάζετε. Βάζετε στο χέρι στη τσέπη και παίρνετε όσα σας χρειάζονται. Ελάτε, αφήστε τα αστεία. Δεν αστείευομαι καθόλου, ποτέ δεν μίλησα σοβαρότερα. Βάζετε το χέρι στη τσέπη, παίρνετε όσα σας χρειάζονται και άμα δεν φτάσουν αυτά, το βάζετε πιο βαθιά και παίρνετε και τα υπόλοιπα. Για συγκρατηθείτε, κυρία μου, και πέστε μου τι θέλετε. Εγώ θέλω. Εσείς θέλετε. Τι είναι αυτό που μου στείλατε? Σας παρακαλώ, κυρία μου, σας παρακαλώ. Ποιο και το χαρτί, δεν βλέπω. Δεν βλέπεις? Όταν το έγραφες και το έστελες, έβλεπες? Καταρχήν δεν το έστειλα εγώ. Λίγο καλύτερη συμπεριφορά δεν θα βλέπετε. Ναι, μα ρε, είδα και τη δική σας την καλή συμπεριφορά. Έλεγχο λέτε. Πόσα τις πήραν πέρσι, 400.000? Και αν τη φωνάξουμε και φέτος, θα τις πάρουμε άλλα τόσα. Όχι και άλλα τόσα. Για κοίταξε αυτό το κολόχαρτο που μου στείλες, τι λέει. Σας παρακαλώ, κυρία μου, τι εκφράσεις είναι αυτές? Αυτές που σας χρειάζονται. Μα εμείς, κυρία μου, είμαστε υπάλληλοι. Το ξέρω. Αλλά εγώ εσένα βλέπω μπροστά μου και θέλω να φωνάξω. Εγώ ξέρεις που σε βλέπω, βρε. Σαν υπουργό των οικονομικών. Σαν Παλαιοκρασά, σαν Τζοβόλα, σαν Αρσένη. Θέλω να τα πω, παιδί μου, να εκτονωθώ. Τι είναι αυτό που μου στείλατε? Εδώ λέει ότι έγινε έλεγχος από το 82. Μάλιστα. Το 92. Έγινε έλεγχος για το 82. Μάλιστα, μάλιστα. Για το 82, το 83, το 84, το 85 και το 86. Ναι, και τι λέει αυτός ο έλεγχος? Εδώ βάζετε ως αξία ενός διαμερίσματος που έχετε 800.000. Μάλιστα. Το 82. Και πολλά έβαλα. Ναι. Αλλά απέναντί σας ένας κύριος πούλησε ακριβώς το ίδιο διαμέρισμα 2 εκατομμύρια. Μα γιατί? Αφού βρέθηκε μαλάκας και τα αγόρασε, εγώ θα την πληρώσω τώρα. Έπειτα είναι και ένα ποσό εδώ που πήρα τόσο προμήθεια από μία υπόθεση. Ωραία. Πόσος είναι όλος ο πρόσθετος πόρος? Είναι 100.000. Μπράβο, και αυτές οι 396 δραχμές, τι καπέλο είναι αυτό? Προσέξτε, είναι συν το πρόστιμο λόγω ειλικρινούς δηλώσεως, είναι συν ο τόκος, είναι και... Σταμάτα τα συν και τα συν, γιατί μου λες συν, εμένα το μυαλό μου κάνει πλήν. Δηλαδή τρελαίνομαι, δηλαδή τα χάνω και άμα τρελαίνει το άνθρωπο σου κάνει πολλά πράγματα. Άντε μην τα κάνω λίμπα εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν υπάρχει λόγος να τα κάνετε λίμπα. Ορίστε. Πάρτε τα χαρτιά σας και πήγαινε δίπλα στον κύριο Διευθυντή για να κάνετε ένα συμβιβασμό. Μάλιστα. Να πάω και στον κύριο Διευθυντή. Πού είναι αυτός ο... Πού είναι, λέω, αυτός? Δίπλα, δίπλα. Πήγαινε δίπλα. Μάλιστα. Να πάω. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Χαίρετε. Είπα χαίρετε. Χαίρετε. Εσείς είσαστε ο διευθυντής εδώ σε αυτό το, το κοινοφελές ίδρυμα, θέλω να πω. Εγώ, κυρία μου, ορίστε. Εκ πρώτης όψεως, καλό ανθρωπάκι φαίνεστε. Ελπίζω να συνεννοηθούμε. Θα το προσπαθήσω, κυρία μου. Εσκάστε μας και κανένα χαμόγελο να πάρουμε λίγο θάρρος, γιατί έτσι μας αγριεύετε. Ελάτε, κυρία μου, καθίστε. Δεν τρώμε ανθρώπους εδώ.
Ανθρώπους δεν τρώτε, τα πορτοφόλια όμως τα καταπίνετε σαν μεζέδες. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Εσείς. Εγώ. Προσωπικά. Όχι, εννοώ η εφορία. Κοιτάτε εδώ τι μου στείλετε. Με γδέρνετε ζωντανή με αυτό το χαρτί. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε και πέστε μου, δεν είμαι για λύπης. Δυστυχώς, κυρία μου, πρέπει να τα πληρώσετε. Α, δεν σας συγκίνησε το δράμα μου? Δεν ανάγκη να τα πληρώσετε όλα μαζί, σε τρεις δόσεις. Α, δράμα σε τρεις πράξεις που λένε. Ο κύριος ο υπάλληλος από εδώ μου είπε να έρθω για να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Μάλιστα. Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο λογαριασμός σας είναι 396.396 δραχμές. Θα πληρώσετε 395.000. Ορίστε. Λέω, ο λογαριασμός σας είναι 396.000, θα πληρώσετε 395.000. Α, δηλαδή μου κόβετε ένα χιλιάρικο. Για 396 δραχμές, μην το ξεχνάτε. Τέτοια κουβαρταλίκια. Ε, λοιπόν, θα αστειεύεστε. Μιλάω πολύ σοβαρά, κυρία μου. Άχι, δεν ξέρεις τι πάει να πει σοβαρό. Γιατί αν αυτό που είπες στα σοβαρά το πει στην τηλεόραση ο Λαζόπουλος, θα ξερεθεί στα γέλια όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, κύριε τέτοια μου. Άντε, μην πω τίποτα άλλο. Έχει τρία. Έξι. Και τρία. Αφήστε, θα πάω εγώ, η μαμά θα είναι. Τέσσερα-δύο. Ορίστε, πάρτο. Και μη μου πεις να ξανακατέβω στην Ομόνοια. Τι έπαθες, καλέ? Τι έπαθα, ε? Εσύ όταν κατεβαίνεις κάτω παίρνεις ταξί. Για πήγαινε με το τρόλι να δεις. Σήμερα πια με το τρόλι πας πιο γρήγορα. Πώς πας όμως? Έχει δίκιο η μαμά. Πολύ στριμωξίδι πέφτει. Μωρέ, αυτά τα συνηθίσαμε. Και το στρίμωμα το συνηθίσαμε. Και τα κολλητήρια τα πήραμε απόφαση. Τι λες, βρε μαμά, πάψε πια. Καλά, δεν σέβονται την ηλικία σας. Τίποτα δεν σέβονται, κορίτσι μου, τίποτα. Μικρό, μεγάλο παστρεύει. Γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Καλή, υπάρχει μεγάλη διαστροφή τη σήμερα ημέρα. Άσε που δεν τολμάς να μιλήσεις. Σου λέω άλλο ανεδέστατα. Τρελή είσαι, κυρά μου. Υπάρχει, φαίνεται, μεγάλη σεξουαλική πείνα ακόμη. Σεξουαλική λεμαργία υπάρχει. Το μυαλό του όλο εκεί δεν χορταίνουν με τίποτα. Ε, ωραία, εσύ να πηγαίνεις αμέσως να κάθεσαι μόλις μπαίνεις. Δεν βρίσκεις και εύκολα θέση, Μπέτη μου. Ε, και να βρεις τι έγινε. Έχεις κάτσει εκείνα τα σκληρά τα καθίσματα, τα φορμάικα. Ναι, πράγματι είναι πολύ σκληρά. Και γλιστράνε, άσε που είναι μικρά. Εμένα με το συμπάθειο δηλαδή, ο από τέτοιος μου δεν χωράει. Πάψε ρε μάνα. Ε, δεν είπα ο κόλος μου, από τέτοιος μου είπα. Και είπα και με το συμπάθειο. Ξέρουμε να μιλάμε. Άσε, άσε σε παρακαλώ, όλα παρατηρήσεις είσαι. Ναι, μου λες, θα κρατήσεις πολλή ώρα αυτή η συζήτηση για τα τρόλε. Και άλλη φορά, άμα θες κολόνια σε καλλιτικά, να πηγαίνεις στο φαρμακείο της γειτονιάς. Να τρέχω ως Ομόνιες, τάχα μου για πιο φτηνά. Α, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Πάπα, σκέτη ταλαιπωρία, λένε μου, σκέτη ταλαιπωρία. Άσε, κύριε, τα φρεναρίσματα, Θεέ μου. Μόλις γίνεται το πρώτο φρενάρισμα, πέφτουμε ο ένας επάνω στον άλλον και εκεί αρχίζουν τα μεγάλα κολλητήρια. Δεν μπορώ να σε ακούω, πια φεύγω. Δεν μπορείς να μ' ακούς, λες και δεν τα ξέρεις. Τι θέλετε να σας φέρω? Αχ, τίποτα, κοριτσάκι μου, τίποτα. Να σου πω, ο γιος μου με ποιο παίζει τάβλη? Με το γαμπρό, ε! Ναι, κυρία Αφροδίτη μου, με το γαμπρό! Καλά, δεν είπαμε τίποτα. Μια ερώτηση κάναμε. Είδα εγώ πώς ρώτησες. Πάψε, αγάπη μου. Τι να πάψω, δεν είδες ύφος? Έλα τώρα, πάψτε. Παίξε, κυρία Αντρέα, ξημερωθήκαμε. 5-2. Ωραία, πολύ ωραία. Εσύ δεν έχεις δουλειά? Όλα σας στέλνει σε μένα σήμερα. Μαν πια, μαν, όλα εγώ τα κάνω. Όλα σας στέλνει σε μένα, ναι. Τι σας έκανα πια? Ε, τι κάνεις εκεί? Ό,τι θέλει κάνει, άστο να παίξει. Τον αφήνω, αλλά χάνει σίγουρο παιχνίδι. Άσε ρε Ζορζέτ, κάτι ξέραμε κι εμείς από τάμνη. Άντε να δούμε. Παίξε, κυρία Αντρέα. Ορίστε, 2 και 5. Σωστά το παίξες. Μάλιστα, λοιπόν. Ντόρτια. Άντε να δω τώρα πώς θα το παίξεις. Ωραίο ζάρι. Όχι αυτά. Τι κάνεις καλέ εκεί? Ό,τι θέλω κάνω. Αυτά εδώ και αυτά εδώ. Αχ, δεν τις παίζουν έτσι τις τεσσάρες, έτσι τις παίζουν. Θα πάνε ξανά πίσω. Εδώ παίρνεις, εκεί τον κλείνεις και δεν μπορεί να φύγει παρά μόνο με τόρτια και τριάρες. Εγώ θα έπαιζα αφού. Άστα κάτω, αφήστε τα πουλιά κάτω και δυο σας. Πήγαινε εσύ να φτιάξεις κανένα καφέ. Τι παίζεις, παιδάκι μου, τάβλη, αφού δεν ξέρεις? Άντε, άστα τα εκεί πέρα όπως τα είχα παίξει εγώ στην αρχή. Φέρτε εδώ, θα μας μάθετε εσείς τάβλη. Παίξε, κυρία Αντρέα. Τριάρες. Είδες, άμα δεν το παίζα έτσι θα έφευγε. Έτυχε. Ο σωστός παίκτης όμως δεν παίζει έτσι. Άντε, τι σκέφτεσαι, παίξε. Είμαι κλεισμένος, Ζορζέτ μου. Τι κλεισμένος, καλέ, φεύγεις. Πάψε, μαντάμ Ζορζέτ. Μα στραβώς είναι, δεν το βλέπεις. Θα μας αφήσεις να παίξουμε. Εντάξει, δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα. Άντε, παίξε. Όχι αυτά! Άντε, πεθερούλα μου. Άντε μέσα να παίξεις καμιά μπυρίπα με τη μάνα μου. Άντε, μην πω τίποτα ανεβλαβές για το σόι σας. Μίλησα, του είπα πως να παίξει. Να μην λες τίποτα. Πάψε, ρε Ζορζέτ. Ξέρουμε κι εμείς από τάβλη. Έχει δίκιο ο Παύλος. Ορίστε. Εδώ 2 τριάρες και άλλες 2 εδώ. Ορίστε. Επιτέλους, έπαιξες μια φορά σωστά. Μαντάμ Ζορζέτ από τα κάτω πατήσια. Αν ξαναμιλήσετε, δεν θα είμαι καθόλου ευγενικός μαζί σας. Μέχρι που θα διαλύσω τη συγγένεια δηλαδή. Ωραία, παίξε, δεν λέω τίποτα. Αλλά. Για να 6-4. Να δούμε τώρα πώς θα το παίξεις. Αν δεν θα το δεις. Γιατί δεν θα το δω? Γιατί θα σηκωθείς να φύγεις από εδώ. Μα εγώ δεν είπα τίποτα, δεν λέω. Κοίτα, μην πεις, γιατί αν πεις, το βλέπεις το τάβλι. Το πετάς στον αέρα και σε όποιο κεφάλι πέσει.
Τι έφερα, κύριε Αντρέα? 6-4. 6-4. Λοιπόν, το 6 εδώ και το 4 εδώ. Κοίτα τι κάνει και ύστερα δεν θέλει να του λέμε. Βούλο το πεθερούλα. Μα είναι παιχνίδι αυτό που κάνει, Παύλο. Καλά σου λέει, είναι παιχνίδι αυτό που κάνει. Α, δεν υποφέρεστε. Δεν υποφέρεστε. Σήκω, κύριε Αντρέα. Γιατί? Σήκω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Για έλα από εδώ. Για σήκωση. Καθίστε να παίξετε. Τι θέλετε, παιδάκι. Λοιπόν, παίξτε εσείς τα βλή τώρα. Γιατί να παίξουμε, δεν θέλουμε να παίξουμε. Θέλετε, πώς δεν θέλετε. Άμα δεν θέλετε, δεν θα ήσασταν τόση ώρα εδώ, θα είχατε φύγει. Λοιπόν, παίξτε. Ποιος να παίξει. Εσύ παίζεις, ρίξτε τα ζάρια. 5-4, να δω πώς θα το παίξεις τώρα. 5-5, όχι έτσι. Όχι έτσι. Θα παίξεις το 5 εδώ και το 4 εδώ. Ρίξε εσύ, μάλλον όχι, μην ρίξεις εσύ, θα ρίξω εγώ για σένα, έτσι. Λοιπόν, για να ρίξουμε να δούμε τι έφερες. Ντόρτια, καταπληκτικό ζάρι, έτσι. Για πήγαινε να παίξε. Για δεν παίξε. Μου, όχι, κατάστατα, εγώ θα παίξω. Άσε εδώ, άσε τα δύο εδώ και τα άλλα δύο εδώ. Δεν θα παίξει. Εγώ θα παίξω. Παίζω και την πεθερούλα μου. Γιατί μα βάζει να παίξουμε αφού θέλει να παίξει εσύ? Όχι, θα παίξετε. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Αυτά δεν μου κάνετε. Αυτά σα κάνω. Και άμα θέλετε, ξαναμιλήστε την ώρα που παίζω τάβλη. Ντόρτια. Έλα, δεν ήρθε σε προθέτω στην πιτσίτσα. Παίξατε ένα, μια πιτσίτσα. Καταφύγει και μοίρα του. Άστρα δεν βάζει την πιτσίτσα. Έλα, παιδεμάκι. Τα παιδιά και τα παιδιά και εσύ έχει κλειστεί εκεί μέσα. Είμαι και λιγάκι έξω. Θα μάρουμε αυτό το γουστί στον άνθρωπο. Τι γίνεται? Α, όχι, εγώ του τα έχω κόψει αυτά. Ξέρει ότι μια φορά την εβδομάδα θα πρέπει να το καπάει. Άντε, κυρία μου, τέλειωνε. Θέλουμε και εμεί να τηλεφωνήσουμε. Κέρδισα, πρέπει. Γύρισε η δίκη, επιτέλου. Κέρδισα. Την άλλη εβδομάδα θα το ξανακάνω. Πρέπει να μην τα δικάσει, δεν είναι. Είπα κάτι και δεν το έλαβες. Θα μας έχεις τιμένους για πολύ ακόμα. Τι φλοιόρη γυναίκα είναι αυτή, Χριστέ μου. Πα, 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 πα. Ξέρεις πόση ώρα θα περιμένουμε εδώ? Έλα, μωρέ, παιδάκι μου. Α, δεν καταλαβαίνεις. Σε παρώ. Άντε, κυρά μου, στακόμαστε και στον ήλιο, θα πάθουμε καμιά ηλίαση. Εδώ, θα μιλάει αυτή συνέχεια, τα δικά της. Άντε, κυρά μου, τέλειωνε. Θα σου κάνω έξωση. Α, εσύ δεν υποφέρεσαι. Έξω! Έξω! Τι κυρά μου! Κυρά, είσαι εσύ κι όλος το σόι! Δεν μου λες τρελάτη! Ναι, ακριβώς, όπως το λες. Τρελάθηκα να περιμένω. Βρε, άρα καθυσπέλιο γυναικό. Μωρή, μωρή, έλα εδώ. Δεν είδες κι άλλο γυναίκο, παιδικά. Σε μένα, παιδιά! Σε μένα, παιδιά! Σε μένα, παιδιά! Στην αστυνομία! Στην αστυνομία, τώρα θα δεις. Ένα χαθείς παλιοθήλικο με σύγχυσες. Κατάλαβες, δηλαδή έπιες κυρία το ακουστικό και δεν έλεγε να σταματήσει. Πώς, κυρά μου, περιμένουν κι άλλοι να πάρουν τηλέφωνο. Τι είπατε αυτοί? Α, είμαστε υπόνα. Σωστό. Ανάποδα τη φοράτε, ανάποδα. Ναι, ξέρω κάτι φοράω. Ανάποδα τι να κάνω. Ξέρεις τι ευκολία είναι αυτή? Καλά είμαι. Κούκλα, κούκλα. Ωραία. Κάνουμε το τηλέφωνο. Ελάτε, τηλεφωνήστε να τελειώνει. Για να δούμε. Μη μας πιάσει και η βροχή, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Με ένα τηλέφωνο στη τσέπη πρέπει να είμαστε, αυτό έχω καταλάβει. Πω πω, οι γυναίκες, Χριστέ μου, πω πω πω. Άμα αρχίσουν να μιλάνε, σταματάνε. Και αυτή το ίδιο μου φαίνεται είναι. Άντε, κυρία μου, τελειώνετε, θέλουμε και εμείς να τηλεφωνήσουμε, ουρά! Άντε, τελείωνε, γιατί θα σου κάνουμε έξωση, ε! Τι θα γίνει, θα μας έχεις τιμένους πολλή ώρα ακόμα? Αμ, δεν το βλέπω. Καρπίδε της καίγεται. Το Θεό της δεν έχει. Α, δεν υποφέρασε πια. Έξω, έξω! Έξω, σε παρακαλώ, έξω. Τι σημαίνει? Θέλουμε και εμείς να τηλεφωνήσουμε, κυρία μου. Α, είσαστε πόνα. Τρίτο κοσμική. Απαπανέκα, τι είναι τέτοια. Κάφρι.